Όταν ένας ασθενής πάει στα επίγοντα, περιμένει 10 ώρες για να εξεταστεί. Όταν ένας ασθενής είναι ένα χειρουργική, περιμένει μήνες. Όταν υπάρχει ένα τροχαίο, περιμένει το ΕΚΑΒ πάνω από δεκάδες λεπτά. Και μέσα σε δευτερόλεπτα, το επιτελικό κράτος έχει στείλει τρεις δημιουργίες ΜΑΤ να συλλάβουν 50 νοσοκομιακούς γιατρούς. Τους καλούμε τώρα να αποχωρήσουν. Κάνουμε μια συμβολική πράξη. Δεν θέλουμε να διοικήσουμε το συγκεκριμένο Υπουργείο. Κάνουμε μια συμβολική πράξη για να καλέσουμε τον κόσμο στη μεγάλη διαδήλωση της Πέμπτης που μπαίνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην Ολομέλεια και στέλνει τον κόσμο απευθείας πελατεία στον ιδιωτικό τομέα. Το φτωχό κόσμο. Τον κόσμο, τις μανάδες εδώ των αστυνομικών, τις μανάδες του απλού λαού. Γι' αυτό ξαναλέω, καλούμε τις δυνάμεις καταστολής να αποχωρήσουν. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό που κάνουν. Εκτός κι αν είναι να μας συλλάβουν, ας μας συλλάβουν τώρα και ας το δει ο κόσμος. Αν είναι να περιμένουν να φύγουν οι κάμερες, πάλι θα ξέρουμε τι θα γίνει. Τι είναι αυτό που γίνεται σήμερα εδώ απέναντι σε νοσοκομιακούς γιατρούς? Να έχουν μαζευτεί 300 αστυνομικοί, λες και είναι οι τελευταίοι εγκληματίες του ποινικού δικαίου, είναι τουλάχιστον απαράδεκτο. Καλούμε τώρα την κυβέρνηση και τον Υπουργό Πλεύρη να ανακαλέσουν τις δυνάμεις καταστολής από εδώ. Okay. Σήμερα κάνουμε μια συμβολική κίνηση. Με αυτό το πανό και με αυτή τη συμβολική κατάληψη δεν έχουμε καμιά καούρα να καταλάβουμε τις καρέκλες τους και να διοικήσουμε. Θέλουμε όμως να πάρουν πίσω το νομοσχέδιο που το έχουν απορρίψει χιλιάδες νοσοκομιακοί γιατροί, χιλιάδες νοσηλευτές και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Να το καταλάβουν καλά. Θέλουμε οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο νοσοκομείο. Δεν θέλουμε να βγάζουν λεφτά από την τσέπη τους για να περάσουν την πόρτα του νοσοκομείου και του γιατρού. Τέτοιους ασθενείς θέλουμε, τέτοιο νοσοκομείο θέλουμε να φτιάξουμε. Να αποσύρουν τώρα την αστυνομία, γιατί εμείς θα συνεχίσουμε και δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και να το πάρουν προς πάσα κατεύθυνση. Εκ μέρους εκτελεστικής γραμματείας της ΟΕΝΓΕ, ενημερώνουμε ότι η σημερινή συμβολική κινητοποίηση γίνεται για να πιέσουμε να καταψηφιστεί, να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. Η κατάσταση που ζούμε στα δημόσια νοσοκομεία έχει χτυπήσει κυριολεκτικά κόκκινο. Μιλάμε για χιλιάδες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό, χιλιάδες ελλείψεις σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, σε τραυματιοφορείς, σε διοικητικό προσωπικό. Μιλάμε για μια κόλαση που τραβάει ο ασθενής από την ώρα που θα πατήσει το πόδι του στο τμήμα επιγόντων περιστατικών μέχρι να βγάλει άκρη. Μιλάμε για πολυήμερες καθυστερήσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις μέσα στα ίδια τα νοσοκομεία και μια κατάσταση που λέμε ξεκάθαρα ότι θα επιδεινωθεί αν περάσει αυτό το έκτρωμα. Θα βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη οι ασθενείς, γιατί έτσι θα λειτουργεί πλέον το δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί με τον νόμο καταργείται πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των νοσοκομιακών γιατρών, γιατί με τον νόμο θα έρχονται ιδιώτες να δουλεύουν με μερική απασχόληση στα δημόσια νοσοκομεία. Μία κοινική ομολογία ότι δεν πρόκειται να πάρουν άνθρωπο στα νοσοκομεία, δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε προσλήψεις. Σταγόνα στον ωκεανό οι μερικές εκατοντάδες που έγιναν μπροστά στα χιλιάδες κενά που υπάρχουν. Καλούμε τις δυνάμεις καταστολής να αποχωρήσουν, να ολοκληρωθεί η κινητοποίηση που είναι μία ακόμα στις πολυήμερες κινητοποίησεις που έχουμε αυτή την εβδομάδα. Καλούμε σε μαζική συμμετοχή την Πέμπτη έξω από τη Βουλή που θα συζητιέται στην Ολομέλεια αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο. Όλες οι ενώσεις των γιατρών, η Ομοσπονδία, έχουν απορρίψει το νομοσχέδιο. Όλοι οι γιατροί στα νοσοκομεία το έχουν απορρίψει. Θα είναι το μεσημέρι εδώ και την Πέμπτη στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Δεν πρόκειται έτσι να μας κρίσετε το στόμα. Η κυβέρνηση τώρα να το πάρει πίσω, να το αποσύρει. Εμείς θα συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε. Δεν δεχόμαστε να πληρώνουν οι ασθενείς μας για να γίνονται καλά. Δεν δεχόμαστε να σταματήσει να υπάρχει δημόσια υγεία. Πάρτε το απόφαση. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Απεργούμε με την Ομοσπονδία μας, με την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών, γιατί καταδικάζουμε το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο που έρχεται να υποβαθμίσει χωρίς προηγούμενο την εκπαίδευση των νέων ειδικευόμενων, ακόμη χειρότερα από την κατάσταση που επικρατεί έως τώρα, που ανοίγει το δρόμο για να τρίβουν τα χέρια τους μεγαλοκαθηγητές και όχι μόνο, που ήδη ετοιμάζουν, έχουν έτοιμα τα σχέδια στα σιρτάρια τους για συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα στην υγεία,
ουσιαστικά για να κάνουμε τα παιδιά του λαού και τους μεγαλύτερους ασθενείς μας, πελάτες, βοράσουμε μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους της υγείας. Εμείς είμαστε εδώ για να καταδικάσουμε το νομοσχέδιο, γιατί δεν δεχόμαστε να κοιτάμε τους ασθενείς μας τις τσέπες, να τους εκβιάζουμε για να μπορέσουν να υπερασπιστούν την υγεία των παιδιών τους, να τους λέμε ότι αν έχεις να πληρώσεις καλώς, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς αυτή τη θέση δεν δεχόμαστε να βρεθούμε. Θα επιμείνουμε, καλούμε όλους να συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση και της Πέμπτης και στη σημερινή. Δημοσιοτικό, γιατρός ΜΕΦ, δώσαμε τη μάχη του COVID ανιδιωτελώς. Ανιδιωτελώς, όταν ο ιδιωτικός τομέας και το κεφάλαιο στην υγεία έκανε κέρδη, έκανε πάρτι. Δεν μας στηρίξαν καθόλου, μας εμπέξανε. Και μας και όλο το λαό τον ελληνικό. Δεν θα κάνουμε πίσω. Είμαστε με τη δημόσια υγεία, θα την υπερασπίσουνε. Τηλέφωνο. Θα περάσουνε πάνω από τα πτώματά μας, αλλά το νοσοκομείο και η δημόσια υγεία θα μείνει δημόσια. Να το βάλουν καλά στο μυαλό τους, όση αστυνομία και αν φέρουνε. Μας έλεγανε ότι όλα είναι καλά και όλα υπάρχουν και εμείς ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν. Και ξέραμε ότι διασωληνώναμε ανθρώπους στους κοινούς θαλάμους και τους αφήναμε εκεί. Και τώρα είναι το αποτέλεσμα ποιο είναι. Κανένα μάθημα δεν πήραν για αυτό το κορονοϊό, κανένα μάθημα δεν πήραν από τη χρησιμότητα των δημόσιων συστημάτων υγείας. Θέλουν να διαλύσουν το δημόσιο σύστημα υγείας, να διακοπήσουν την υγεία, να στείλουν τον κόσμο να πληρώνει, να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί αν δεν περάσει από το ιδιωτικό γιατρείο. Αυτό θέλουν, αλλά εμείς θα τους εμποδίσουμε. Είμαστε εδώ σήμερα για να υπερασπίσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, να υπερασπίσουμε και να διεκδικήσουμε ένα σύστημα υγείας που θα είναι στην υπηρεσία του ελληνικού λαού και όχι να γίνει μοχλός κερδοφορίας για το κεφάλαιο. Καλούμε τον ελληνικό λαό να διεκδικήσει το δικαίωμά του στην υγεία και την κυβέρνηση να αποσύρει τις δυνάμεις καταστολής για να αντιμετωπίσει αυτή τη συμβολική κινητοποίηση που κάνουμε και να αποσύρει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. Και τώρα πια μπορούν να χειρουργηθούν πάλι με αναμονή. Μας έλεγαν ότι πήραν δάνεια για να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Για να πληρώσουν 20 και 30 χιλιάρικα για να μπορέσουν να δουν την υγεία τους. Αυτή την υγεία εμείς που κάναμε ευμερίες στην πανδημία, εμείς βλέπουμε όλες τις ελλείψεις μέσα στα νοσοκομεία με δεκάδες ευμερίες, τους πετάμε στα μούτρα και δεν θα το επιτρέψουν. Θα πρέπει να εξετάσουμε σωστά τους ασθενείς μας. Κάθε μέρα παλεύουμε μαζί τους για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και η κυβέρνηση έρχεται και φέρνει αυτό το νομοσχέδιο για να ισοπεδώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο στη δημόσια υγεία. Αυτό δεν θα τους περάσει. Είμαστε εδώ και είμαστε οι γιατροί που σας βλέπουν καθημερινά και αυτό που κάνει η κυβέρνηση να φέρνει αστυνομία ενάντιόν μας είναι απαράδεκτο. Να φύγουν τώρα οι αστυνομικές δυνάμεις και καλούμε όλο το λαό να διαδηλώσει μαζί μας. Εδώ από το πρωί δεκάδες απεργοί υγειονομικοί για να δηλώσουμε σε όλη την χώρα ένα πράγμα. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία κυβέρνηση να συνεχίσει το καθεστώς διάλυσης που αποφάσισαν και όλες οι προηγούμενες, που ζήσαμε όλα τα χρόνια της πανδημίας όταν δεινοπαθούσαμε μαζί με τους ασθενείς μας πλάι-πλάι, όταν ένας γιατρός αντιστοιχούσε σε 50 ασθενείς και βγαίνανε όλοι και λέγανε δεν τρέχει και τίποτα, το ελληνικό σύστημα υγείας δεν πιέζεται και δεκάδες συνάνθρωποι μας μέναν διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Είμαστε λοιπόν εμείς εδώ απεργοί υγειονομικοί που δεν θα επιτρέψουμε σε καμία κυβέρνηση να περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Πρέπει τόμο για τη δημόσια υγεία που δεν θα σταματήσουμε λεπτό να λέμε ότι η κυβέρνηση εργολάβει και επιχειρήσεις θα πάρουν δρόμο από τα νοσοκομεία μας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας να απεργήσουν. Και καλούμε όλο το λαό να είναι στις κινητοποιήσεις και να διαδηλώσουμε πλάι-πλάι στη πλατεία Συντάγματος την Πέμπτη στο μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο. Κάτω τα χέρια, κάτω τα ξερά σας από τη δημόσια υγεία. Δεν θα γίνουν τα νοσοκομεία μας βορρά στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Οι νοσοκομιακοί γιατροί
Είμαστε εδώ από τις 6 το πρωί σε μια συμβολική διαμαρτυρία για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα που καταργεί το δικαίωμα του ελληνικού λαού στη δωρεάν δημόσια περίθαλψη.